να απαντήσεις. Δεν θέλω να απαντήσω. Να πάω να γλύψω την Έρη. Μόνο και μόνο που ασχολούμαστε 5 λεπτά με τον παπά αυτό. Έγινε... Έχει πετύχει το στόχο του. Να με συγχωρείς. Ασχοληθήκαμε με τον παπά γιατί μετά απορούμε γιατί οι άνθρωποι έχουν δυσπιστία στην τηλεόραση. Για αυτά τα στην εκκλησία. Για αυτά τα πράγματα έχουν δυσπιστία στην εκκλησία. Εμείς είμαστε πιο αμαρτωλοί αγόρι μου από αυτό. Μα δεν νομίζω. Πάμε. Ο καθένας είναι όσο αμαρτωλός θέλει. Αλλά λέω ότι έγινε ένα κοινωνικό θέμα και εκεί θα πρέπει κάθε φορά πέρα από τα κτίνη που είμαστε εμείς στη τηλεόραση με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Όταν επιλέγει κάποιος να δει κάτι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτή η πίπα, αυτό το ψέμα. Μιλάς όμορφα. Μιλάς όμορφα. Συγγνώμη, ναι. Πίπα εννοώ το ψέμα, εννοώ την έκφραση. Προς Θεού, μην μου καταλογίζετε συνέχεια ό,τι και να πω εγώ αυτό. Την άλλη φορά, εδώ πέρα, είδα σε ένα site. Έλα, συγγνώμη. Τώρα. Τραγουδάγαμε το τραγούδι, αυτός που το μαχαίρωσε, το μαχαίρωσε. Και έκανα εγώ με τον άλλον το μαχαίρωσε. Και ο άλλος το έβγαλε η άσημη κίνηση του Κωστόπουλου. Σας παρακαλώ, όταν λέω πίπες, εννοούμε αυτή την έκφραση. Λέω, αυτό το παραμύθι. Ότι εμείς εδώ φταίμε και οι άλλοι εκεί πέρα έξω που βλένε είναι οι αγαθές ψυχές του αιώνα που είναι θύματά μας, δεν μπορώ να το μασίσω, διότι όλοι λένε ποιες είναι οι καλύτερες ειδήσεις, τις ΕΡΤ, γιατί είναι πολύ σοβαρές, ποιες είναι οι καλύτερες εκπομπές, αυτές πρέπει να έχουμε γυναίκες σεξ στα περιοδικά. Όχι, και μόλις τα βάζεις, πάνε και τα ψωνίζουν. Πάμε παρακάτω το θέμα.